Τελειώνουν οι μέρες των εορτών. Μία προσωπικότητα που έγινε ο πρόδρομος της ελέψεως του Χριστού. Σημαίνει πρόδρομος. Αυτός που έδειξε το δρόμο του Χριστού. Αυτός που έδειξε ότι πίσω έρχεται ο Χριστός. Και καταδέχτηκε, αλλά όχι με την έννοια ότι αυτός ήταν ο ανώτερος. Ότι αυτός είδε ποιος είναι ο ανώτερος, που είναι Θεός, που πάει να βαπτιστεί. Και του ζητάει ο Χριστός να τον βαπτίσει για το καλό του δικό μας. Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος. Γιατί? Δια την ημών σωτηρία. Για τη δικιά μας σωτηρία καταδέχεται ο Θεός να μπει μέσα στον Ιορδάνη. Μα ο Θεός καταδέχτηκε πριν λίγες μέρες, στα Χριστούγεννα, να έρθει στη γη και να έρθει στη γη ως ο έσχατος των ανθρώπων, μορφήν δούλου λαβών, σαν δούλος, ποιον δούλος, κάθε ανθρώπου. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Έγινε άνθρωπος. Και το είπαμε και άλλες φορές και το λέει συχνά η Εκκλησία μας. Δεν ήρθε να συγκλονίσει τον κόσμο ούτε με θαύματα, ούτε με τη δόξα της θεότητας. Γι' αυτό και τα άκρυψε όλα αυτά. Θεέ μου, δούλος εσύ, σε ποιον, στον κάθε άνθρωπο. Και όταν ετέθη το θέμα τη Μεγάλη Πέμπτη, ποιος θα πλύνει ποιονού τα πόδια, ο Χριστός του Πέτρου ή ο Πέτρος του Χριστού? Όχι, λέει, εγώ οφείλω νύπτην τους πόδας. Και εκεί ο Χριστός μιλάει δυνατά και το είπε και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου. Όστις θέλει είναι πρώτος, έστω πάντων δούλος. Και κάπου αλλού λέει, έστω πάντων να είναι ολονών διάκονος, δηλαδή υπηρέτης. Αυτήν την διακονία, αυτήν την υπηρεσία, όσο έσχατος των ανθρώπων, την έζησε, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός μας. Να είναι ο τελευταίος. Αυτός που έφτιαξε τα πάντα, αυτός που έφτιαξε και τον άνθρωπο και τη φύση και το σύμπαν ολόκληρο, αυτός μπαίνει να είναι ο τελευταίος. Τελευταίος χωρίς σπίτι. Τελευταίος διότι ο ίδιος το είπε, ουκέ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δεν έχει που να βάλει το κεφαλάκι του τίποτα, από εδώ και από εκεί γυρνούσε ο Χριστός. Και τον αναφέρει μια στιγμή το Ευαγγέλιο, να είναι λέει Σάββατο και να έχουν πεινάσει τόσο πολύ, να έχουν πεινάσει τόσο πολύ ο Χριστός και οι μαθητές του, που πήγαν λέει, πέρασαν από ένα χωράφι που είχε στάχια στάρι και πήραν λέει και τα έτριβαν.
για να φτιάξουν σαν αλεύρι και να φάνε τι από το τίποτα. Και γίνεται ο Χριστός, τούτες τις μέρες τις Άγιες ήταν η γιορτή αυτή, το γεγονός αυτό, και πρόσφυγας. Όχι μόνο δεν βρήκε τόπο να γεννηθεί, αλλά κυνηγήθηκε από την πρώτη στιγμή. Κυνηγήθηκε από την ζήλια του Ηρώδη, μήπως του πάρει την εξουσία, διότι είπαν οι τρεις μάγοι ότι γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο εδώ ο βασιλεύς των βασιλέων. Πού να ξέραν οι άνθρωποι ότι αυτός ο βασιλιάς δεν είχε και δεν έμοιαζε τίποτα με τους άρχοντες της γης που εξουσιάζουν. Ο Χριστός και πάλι όταν είπε αυτό, τι είπε? Οι άρχοντες των εθνών εξουσιάζουσαν, σας εξουσιάζουν. Εγώ όμως ήλθα ως διάκονος ημών, ως ο τελευταίο, αυτός που υπηρετεί. Και από τη ζήλια του Ηρώδη και από την πονηριά του διαβόλου που νόμιζε ότι μπορεί να σηκωθεί όρθιος να σταθεί μπροστά στο Χριστό και να τελειώσει το Χριστό, να νικήσει το Χριστό. Το ίδιο δεν έκανε και στο όρος εκεί των πειρασμών που προσπάθησε να τον βάλει σε πειρασμό, να πηδήξει πάνω από το γύσο του ιερού, από το ναό και να γίνει κομμάτια. Και έφυγε λοιπόν η Παναγία με τον Ιωσήφ και ίσως και κανένα γαϊδουράκι και έφτασε στην Αίγυπτο. Περπάτησε ποια μέρη? Ακόμα και σήμερα σε εκείνα τα μέρη βρυχάται ο διάβολος. Εκείνα τα μέρη που ισοπεδώνονται από την κακία των ανθρώπων. Εκεί τη Λωρίδα της Γάζας, το Σινά, εκεί προς τα κάτω και έφτασε στην Αίγυπτο. Και όταν τελείωσε ο Ηρώδης, πήρε την εντολή πάλι από τον άγγελο Ιωσήφ, παρέλαβε τη γυναίκα σου και το παιδί και γύρνα πίσω. Και δεν τον άφησε πάλι να γυρίσει ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στη Βηθλέα. Να πάει στη Γαλιλαία, λέει, γιατί εκεί είναι άλλος βασιλιάς. Ζητούσε λοιπόν ο διάβολος να βρει τρόπο να σκοτώσει τον Χριστό. Και ήρθε η στιγμή που νόμισαν όλη η κακία της γης μαζί με το παιχνίδι του διαβόλου ότι τέλειωσαν με τον Χριστό. Άντε, πάει, τον τελειώσαμε. Τον ανεβάσαμε στο σταυρό, έχισε το αίμα του, τέλειωσε ο Θεός. Τόσος ήταν. Και όμως αυτός ο θάνατος του Χριστού έγινε η ζωή η δικιά μας. Διότι η Ανάσταση του Χριστού ήρθε αφού πέθανε ο Χριστός. Αφού πέθανε ο Χριστός. Αυτή λοιπόν είναι με δυο λέξεις η πορεία του Χριστού. Το ξέρε ο Θεός όταν έστελνε το γιο του κάτω στη γη. Το ξέρε ο Πατέρας. Βεβαίως το ήξερε. Το ξέρε ο Χριστός ότι θα θανατωθεί. Βεβαίως το ήξερε. Το είπε πολλές φορές στους μαθητάς του. Έρχεται ώρα, ενή ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας αμαρτωλών. Και θανατώσουν αυτό. Θα τον θανατώσουν. Δεν καταλάβαιναν όμως. Αυτοί κολυμπούσαν στο μεγαλείο του Χριστού.
που έκανε θαύματα, που μιλούσε, που τους είχε μαζί του, που χαίρονταν γιατί ήταν μαζί. Στο θάνατο όμως, ένας ήταν μαζί, ο Ιωάννης. Οι άλλοι κρύφτηκαν, είπε το Ευαγγέλιο του Όρθρου σήμερα, δια τον φόβο των Ιουδαίων, κρύφτηκαν οι καημένοι. Και όμως, σε αυτούς τους φοβισμένους μαθητές, σε αυτούς τους κεκριμένους μαθητές, ήρθε πάλι ο Χριστός και έστι εν το μέσο αυτόν, είπε το Ευαγγέλιο του Όρθρου, και είπε, τι υπέροχη φράση, τι λέει η Εκκλησία μας, τι λέει ο Χριστός, την εννοεί ο Χριστός. Ειρήνη ημίν. Να είναι ειρήνη, λέει, στις καρδιές σας. Ποια στιγμή το έλεγε? Τη στιγμή που μόλις είχε αναστηθεί, που ακόμα οι μαθητές δεν είχαν πιστέψει ότι τελικά αναστήθηκε ο Χριστός. Και έλειπε, λέει ο Πέτρος, ο Θωμάς, από αυτήν τη συνάντηση, και όταν ξαναήρθε ο Χριστός και του λέει, έλα εδώ, Θωμά, έλα εδώ, έλα εδώ, βάλε το δάκτυλό σου επί των δίπων των ύλων και βάλε την χείρα σου εις την πλευρά. Γιατί στην πλευρά? Γιατί εκεί είχε τρυπήσει ο στρατιώτης για να δει αν έχει πεθάνει ο Χριστός. Ποιοι είναι οι ύλοι του Χριστού? Τα σημάδια του μαρτυρίου του και του θανάτου του. Να τα ξέρουμε ότι ο Χριστός κουβαλάει πάνω τους ύλους, τι, τα σημάδια του θανάτου, του πάθους και του θανάτου. Γιατί το πάθος, γιατί ο θάνατος, μα γιατί αγαπούσε και αγαπάει και θα αγαπάει εις τους αιώνας των αιώνων τόσο πολύ τον άνθρωπο, που θα θυσιάζεται κάθε φορά κάνουμε μια λειτουργία. Κάθε φορά ενεργοποιούμε τους ύλους, δηλαδή το μαρτύριο του Χριστού, και τον ανεβάζουμε μέχρι το σταυρό, και από εκεί γίνει κάθε λειτουργία το αίμα του Χριστός. Και αυτό το σώμα και αυτό το αίμα πάλι χωρίς την δόξα της, το να τρομάξουμε οι άνθρωποι. Ξύπνα το πέρα. Για να μην τρομάξει ο άνθρωπος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, δεν μπαίνει ως σάρκα και ως αίμα. Μπαίνει σάρκα και αίμα αφού έχει μεταβάλει το Άγιο Πνεύμα με το χέρι του Παπά, έχει μεταβάλει το ψωμί και το κρασί όντως σε Χριστό. Και μάλιστα κάθε κουταλάκι που μας κοινωνεί ο Παπάς δεν είναι κομμάτι από τον Χριστό. Τι μεγαλείο η Εκκλησία, τι μεγαλείο ο Χριστός. Όχι, δεν είναι το κάθε ψίχουλο ένα ψίχουλο Χριστό. Είναι ολόκληρος ο Χριστός. Ο πάντοτε, δέστε φράσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έγραψε τη λειτουργία, ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ και μηδέποτε δαπανόμενος. Και ξέρετε, σήμερα
Πάνω στη γη έγιναν χιλιάδες λειτουργίες. Από τη μια άκρη στην άλλη λειτουργούμε εμείς οι Ρωμνοί, τα Πατριαρχία μας, οι Αρχιεπισκοπές μας, τα μοναστήρια μας, οι ενωρίες μας, λειτουργούν όμως και όλοι οι άλλοι Ορθόδοξοι λαοί που είναι σχεδόν σε όλη τη γη απλωμένοι. Οι Ιεραποστολές μας, οι άλλοι λαοί, οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι, οι Γεωργιανοί, όλοι λειτουργούν. Σε κάθε Άγιο Ποτήριο ήταν και είναι αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο Χριστός. Και όσοι κι αν κοινώνησαν, μένει στους αιώνας των αιώνων, μηδεύονται, λαπανώνται. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και είναι, ξέρετε τώρα να σας πω και αυτό, να τελειώσουμε. Πονάει ο Χριστός όταν βγαίνει εδώ και λέει, με τα φόβου Θεού πίστεως, λέει ο παπάς, και αγάπης προσέλθετε, ελάτε. Και εμείς, λέει ένας από τους σύγχρονους Αγίους, γυρίζουμε την πλάτη και του λέμε, μπες μέσα. Μπες μέσα, άσε μας. Γιατί, εκεί τι δεν θέλει, ποιος δεν θέλει να ενωθούμε με τον Χριστό, Ένας είναι, ο διάβολος. Όχι, λέει, μη πας. Δεν είσαι έτοιμος για Χριστό. Όχι, μη πας. Έλα τώρα που θα βρεις παπά να εξομολογηθείς, άστο. Όλοι οι παπάδες είναι μαρτυριάρδες, όλοι οι παπάδες είναι χαζοί. Ένας είναι χαζός. Οι υπόλοιποι δεν είναι χαζοί. Όχι, ούτε αυτός ο μοντέλος μαρτυριάρδες. Εάν καθόμουν εδώ και μαρτυρούσα, θα γινότανε σφαγή μεγάλη. Και λέει ο διάβολος, μη πας. Άλλη φορά που θα είσαι έτοιμος. Δηλαδή, για τον διάβολο ποτέ δεν είσαι. Να κοινωνάμε οι πρώτοι χριστιανοί, όχι πρώτοι, τα 400 πρώτα χρόνια, 4 αιώνες, κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και πού πηγαίναμε. Πηγαίναν και κρύβονταν κάτω στις κατακόμπες, εκεί θαύμαν τους μάρτυρες και πάνω στους τάφους των μαρτύρων τελούσαν τη λειτουργία. Μετά κοινωνούν τα μοναστήρια μας κάθε 4 φορές την εβδομάδα. Και εμείς ούτε 4 φορές τον χρόνο. Λέω σε κάποιους, πόσο καιρό έχεις καθούλα που να μεταλάβεις, πόσο καιρό έχεις να μεταλάβεις. Έλενα και πόσο. Δεν μου λες, άλλη ώρα είναι αυτή. Λοιπόν, Ελενάκη, σου είπα πω ότι δεν σε αγαπάω ποτέ. Μπορεί να την μοιράσω με την αγάπη σε πολλούς, αλλά συνεχίζω. Μη τον αφήνεις τον Χριστό. Σε παρακαλώ, εσένα και όλους. Να πέσω στα πόδια σας, να σας παρακαλάω μέρα νύχτα. Να κοινωνάτε, να τακτοποιούμε την ψυχή μας, την καρδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Ωραία, τελειώσαμε τα πανηγύρια, τώρα θα συνεχίσουμε τις Κυριακές μας, θα δει και το πανηγύρι του Αγίου και μην το ξεχάσετε. Ο Άγιος Χαράλαμος είναι εδώ και μας ανοίγει την πόρτα κάθε Κυριακή, και βλέπετε τι ωραία ζεστή έχει, τι ωραίος ναός είναι. Θα λιώσουμε σιγά σιγά και τις αγιογραφίες αυτές τις μέρες. Και έχουμε και καλούς επιτρόπους και φτιάχνουμε όλο το κύριο. Διευλόγω τον Αγίο Πατέρα Τυχόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Και τα ποτηράκια του αγιασμού που θα πιείτε, που ήπιατε και χτες και σήμερα, τα θέλω να τα κάψουμε μετά. Ή όσοι τα πάρετε σπίτι, φυλάτε τον αγιασμό και δεν το ρίχνουμε μετά στο καλοκαίρι.
που πήγαινε μέσα από καθαρσίες. Ο Ιασμός είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, μετά τη Θεία Κοινωνία αυτό. Άντε, χτες πήγα άγιασα τα σπίτια εδώ και αν έμεινε και κανένας θα πάω σήμερα. Να είστε καλά. Είπαμε λοιπόν.